Εσύ που κάνεις όλα αυτά, ντύνεσαι, ξεντύνεσαι, θέλω τόση ώρα σε βλέπω, το κάνω λίγο επίτηδες που δεν σου έχω δώσει το λόγο, να έχεις ακούσει όλα τα υπόλοιπα, να σε ακούσουμε τώρα, Νίκο. Πάμε. Όσον για αυτό που είπα χθες, ότι απογοητεύτηκα, ναι, απογοητεύτηκα, αλλά ήταν απογοητεύτηκα για γύρω στα, με μαθηματική ακρίβεια, γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Σαν άντρας, εντάξει, τα συναισθήματα σαν άντρας πρέπει να πηγαίνουν στην άκρη για να μπαίνουν μπροστά πιο σημαντικά πράγματα. Γιατί απογοητεύτηκες, Νίκο? Λέει τώρα αυτό. Απογοητεύτηκα από. Εντάξει. Δεν ξέρουν τι έχουν πει. Α, δεν ξέρουν, δεν τους εξηγεί. Τα κορίτσια δεν ξέρουν. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί απογοητεύτηκες. Α, ενδιαφέρον. Όπως σου είπα και χθες, ήρθα σε αυτό το παιχνίδι για να ερωτευτώ. Ναι. Και πιστεύω πως η γυναίκα που θα είναι δίπλα μου, που θα επιλέξω, θα είναι απίστευτα τυχερή, όπως θα είμαι και εγώ που θα είναι δίπλα μου. Ναι. Άρα, λογικό είναι στο δικό μου μυαλό να τις βάλω κάποιες δοκιμασίες. Και θεώρησα σωστό. Το είπες και αυτό. Θεώρησα αυθόρμητο να καλέσω τη Σοφία στο κόκκινο δωμάτιο, χωρίς να θεωρηθεί πως τη χρησιμοποίησα. Ήθελα να τη γνωρίσω, αλλά ήθελα να δω πως θα αντιδράσει το κορίτσι στα λευκά. Εάν θα καταλάβει τι γίνεται, ή εάν θα βάλει εγωισμό και θα θέλει να με εκδικηθεί. Βαρετή λέξη, σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Και εντάξει, την πρώτη δοκιμασία την απέτυχε. Τι είναι στην απέτυχα? Επειδή είμαι 98,8% σίγουρος πως ο λόγος που διάλεξες τον Τζέισον είναι που δεν σε διάλεξα εγώ στο κόκκινο δωμάτιο. Ναι, δεν θα μου λέγες ναι, δεν... αυτό... Όχι, θα έλεγα την αλήθεια. Δεν είναι αυτό. Και εσύ που μιλάς με τα μάτια. Εάν σου κοντέψω, θα δω το ψέμα. Έλα, έλα. Αλήθεια σου λέω. Έλα να δεις άμα λέω ψέματα ή όχι. Πήγαινε, παιδί μου. Δεν το έκανα επίτηδες. Ψέματα λέει, Νίκο. Ψέματα λέει, Νίκο, ε. Ψέματα λέει. Ό,τι να. Όχι, όχι, και το έχει πει κιόλας. Δηλώσει, έχει δηλώσει. Αφού λέει ψέματα, εμείς εμπιστευόμαστε το μικρό μας Βούδα. Είστε, οκ. Λες ψέματα. Οκ, οκ, οπότε εντάξει. Μα και χθες που με ρώτησε η Κατερίνα, το είπα, δεν το έκανα ως αντίπεινα. Ναι, αλλά μπορώ να πω τώρα τι είπες. Ναι. Είπες ότι κι εσύ. Περίμενα. Σ' αρέσουνε. Ποιο? Σ' αρέσει να κάνεις κάποια τεστ. Ναι, το είπα. Για να καταλάβεις. Έλεγε ψέμα. Το βρήκε. Ο Βούδας το βρήκε. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που είσαι δίπλα. Είπα για τα τεστ, εντάξει. Αλλά δεν το έκανε επίτηδες. Το οποίο, απροπό, Νίκο, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ρομαντικό όταν το άκουσα εκείνη την ώρα. Και δεν μπορούσα να της πω ότι έχεις κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα για να τεστάρεις αν είναι εντάξει ή όχι απέναντί σου. Καταλαβαίνεις όμως πόσο θεώρησα ότι εσείς οι δύο ταιριάζετε καταπληκτικά.